έχουμε ολοκληρώσει. Κάτι αφήσαμε ανοιχτό, να το πω μια στιγμή. Παρακαλώ. Με βάση και την χθεσινή τοποθέτηση του πρέσβη, του κ. Κακλίκη, πιστεύω ότι πρέπει, είναι θέμα ευθύνης πια των πολιτικών ηγετών. Για το κομμάτι το μακεδονικό. Για το μακεδονικό μιλώ πάντα, ναι. Mm-hmm. Για την συμφωνία που ήταν έτοιμη να γίνει το 2001 και που ήταν όχι τόσο καλή όσο η σημερινή, mm-hmm. με σύνθετη ονομασία. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουν οι ηγέτες εκείνης περίοδου, ο κύριος Σιμίτης, ο κύριος Καραμανλής, ο κύριος Παπανδρέου, έχουν χρέος να μιλήσουν σήμερα, για τότε και για σήμερα. Και νομίζω επίσης ότι όταν η Νέα Δημοκρατία, ο Καραμανλής, έχει διαδραματίσει ένα πολιτικό ρόλο, δεν είναι δυνατόν σήμερα να μην μιλάει για τα ζητήματα αυτά. Επίσης νομίζω ότι υπάρχουν στελέχη από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Ποια πολιτική πιστεύουν ότι μπορούν να έχουν στην Ευρώπη? Αυτή που έχει, που λέει η Νέα Δημοκρατία εδώ, ή αυτή που έχει η ελληνική κυβέρνηση και την οποία βλέπουμε ότι υποστηρίζει και η Κομισιόν? Είναι δυνατόν μια πολιτική που έχει στην Ελλάδα ο Τσίπρας να θεωρείται προδοτική και όλα αυτά τις αθλειότητες που είπε ο Μητσοτάκης, και αυτή την πολιτική που έχει η Κομισιόν και είναι ο κύριος Αβραμόπουλος μέλος Κομισιόν και ο κύριος Σχοινάς, στέλεχος και αυτός αυτού του χώρου, είναι εκπρόσωπος του Γιούνκερ, έξω να μην είναι προδοτική? Τι είναι εκεί? Υπάρχουν αντιφάσεις πολύ σοβαρές που δεν είναι μικροκομματικού χαρακτήρα. Είναι αντιφάσεις που έχουν να κάνουν με το πρόσωπο της χώρας μας από εδώ και στο εξής. Καλά, φαντάζομαι πάντως ότι εκθέσεως και ο κύριος Αβραμόπουλος, τόσο όσο και ο κύριος Σχοινάς, θα ήταν δύσκολο να τοποθετηθούν τη συγκεκριμένη περίοδο και από τη θέση την οποία κατέχουν. Γιατί είναι δύσκολο, αν θέλουν. Εκθέσεως, ξαναλέω. Πιστεύουν ότι υπήρξε δηλαδή συναλλαγή. Με ποιους έγινε η συναλλαγή της ελληνικής κυβέρνησης? Τι ξέρουν για το ζήτημα αυτό? Να το μάθουμε κι εμείς. Με ποιους έγινε η συναλλαγή? Μια και αναφέρετε τον κύριο Σιμίτη νωρίτερα, θα μου επιτρέψετε να το πάω λίγο αλλού το θέμα. Είπατε ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί για την σημερινή συμφωνία. Αναφέρατε και άλλα ονόματα. Υπήρξε το προηγούμενο διάστημα. Από όλους αυτούς ο κύριος Καραμανλής είναι και βουλευτής σήμερα. Mm-hmm. Και μου κάνει εντύπωση αν ψηφίσει όχι στη συμφωνία ο κύριος Καραμανλής, όταν είχε συμφωνήσει σε μια όχι τόσο καλή συμφωνία. Άνοιξε μια κουβέντα το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με το αν θα πρέπει να βγει και να τοποθετηθεί, να πάρει θέση ο κύριος Σιμίτης σε σχέση με σκάνδαλα της περίοδου εκείνης της διακυβέρνησης, της δικής του περίοδου, που αφορούν υπουργούς της κυβέρνησής του. Όταν οι δύο υπουργοί άμυνας άνοιξε το πήγαν θέμα. Φυλακή για μίζες τώρα, είτε ως υπόδικος. Άνοιξε το θέμα, άνοιξε πολύ στον τύπο, ναι. Και κάποιοι είπαν ότι όλα αυτά τα πίσω από αυτά τα δημοσιεύματα βρίσκεται και η κυβέρνηση, βρίσκεται όχι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να ανοίξει μια τέτοια κουβέντα με δεδομένο ότι έχουμε μπει και σε μια προεκλογική περίοδο, ή αυτά θα έπρεπε να λείψουν? Η συζήτηση δεν ανοίγει από την κυβέρνηση, ανοίγει από τη δικαιοσύνη, mm-hmm. ή από τις αρμόδιες αρχές που μπορεί να είναι η δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολιτικές ευθύνες που έχει ο κύριος Σιμίτης εκείνη την περίοδο δεν πρέπει να καταλογιστούν. Ήδη καταλογίστηκαν από τον ελληνικό λαό, αλλά και τώρα που ανοίγουν τα ζητήματα αυτά, πρέπει να πει και αυτός κάτι. Πρέπει να πει κάτι. Τον τρέπαμε δεν αρκεί. Πρέπει να πει κάτι. Και το λέω χωρίς να θέλω να δημιουργήσω, μακριά από εμάς, να δημιουργήσω ένα κλίμα μιας ενοχοποίησης, μιας παράταξης πολιτικών προσώπων. Όχι. Πολιτικές ευθύνες υπάρχουν. Γιατί κρυβόμαστε? Μάλιστα, λοιπόν. Εκλογές. Το είπατε από την αρχή της αποψινής κουβέντας, ότι έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, έτσι κι αλλιώς το 19 θα είναι η χρονιά όλων των εκλογών στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, οι εκλογές θα πάνε όπως διατείνεται η κυβέρνηση σχεδόν στο σύνολό της, στο τέλος της θητείας. Ο πολιτικός προγραμματισμός είναι αυτός. Να πάμε στο τέλος της θητείας. Και είναι η κυβέρνηση, βεβαίως τα τραετία τώρα έχουμε, είναι η αλήθεια, με βάση το πρώτο εξάμηνο. Αλλά εμείς θέλουμε, επειδή έχουμε, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, έχουμε έργο μπροστά να κάνουμε, να προχωρήσουμε. Είδαμε το Μαξίμου ότι
με εύσχυμο τρόπο βγήκε να διαψεύσει τα σενάρια περί εκλογών το Μάρτιο, το οποίο είχε πέσει στο τραπέζι και συζητιόταν έντονα τις τελευταίες ημέρες. Πώς συζητιόταν αυτό? Άνοιξε η κουβέντα αυτή, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, μετά την Θεσσαλονίκη, μετά την προεκλογική, μετά την, συγγνώμη, την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Η επιλογή που έχει κάνει η κυβέρνηση, και το είπε και η Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός με έναν σαφή τρόπο, είναι ότι θα ψηφίσουμε, θα κυρώσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή. Είναι σαφές αυτό. Ο Νίκος Βούτσης, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες σήμερα, απέκλεισε τον Ιανουάριο, απέκλεισε το Φεβρουάριο, απέκλεισε και το Μάρτιο. Ο Μάιος, να υποθέσω ότι παραμένει στο κάδρο, έτσι. Έτσι κι αλλιώς έχουμε εκλογές, ευρωεκλογές και τοπικές. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να γίνουν οι βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο. Τις δημοσκοπήσεις τις διαβάζετε, τις λαμβάνετε υπόψη? Πολύ σοβαρά τις λαμβάνω υπόψη. Και πιστεύω ότι η τελευταία ανοίγει ακόμα περισσότερο η σημερινή της ΠΑΛΣ, την ψαλίδα ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον ένα κόμμα κυβερνητικό. Όχι μόνο ότι είναι στην κυβέρνηση, αλλά ότι μπορεί να διεκδικεί η κυβέρνηση. Όλη η φιλολογία ότι θα ήμασταν για λίγους μήνες στην κυβέρνηση και μετά θα διαλυόμασταν, δεν επιβεβαιώνεται. Μέσα στο ρευστό πολιτικό σκηνικό, ο ΣΥΡΙΖΑ σταθεροποιείται και αναγνωρίζεται ως μια δημοκρατική λαϊκή δύναμη. Βεβαίως, για την έκβαση των εκλογών έχουμε καιρό ακόμα. Κυρίως δεν έχει μιλήσει ο κόσμος ή από κάτω. Το από κάτω το λέω το λαϊκό στοιχείο. Δεν έχει μιλήσει ακόμα και δεν το πιάνει και εύκολα ο δημοσκόπος αυτό το στοιχείο, το λαϊκό στοιχείο. Άρα ας περιμένουμε και κυρίως ας δούμε τα μέτρα. Τι αποδίδουν τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Τι ζητάει ο κόσμος όμως και από εμάς? Ζητάει ειλικρίνεια. Δεν θέλει να πανηγυρίζουμε. Διότι... Έλειψε ειλικρίνεια από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό το αναφέρετε. Πιστεύω ότι υπήρχαν στιγμές που φοβηθήκαμε να πούμε την αλήθεια. Φοβηθήκαμε. Όπως... Ή διαψευστήκαμε ήδη. Δεν ξέραμε πού πάει το πράγμα. Το πρώτο εξάμεινο είναι κλασική περίπτωση διάψευσης. Βεβαίως. Όμως. Ο κόσμος όταν του λες την αλήθεια με τις δυσκολίες αλλά και με τους στόχους που έχεις για να ξεπεράσεις βήμα-βήμα τις δυσκολίες, ακούει και ακολουθεί. Τα 4 χρόνια που ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαμε λαϊκές αντιδράσεις όπως παλιότερα. Γιατί δεν είχαμε? Τους μαγέψαμε τους ανθρώπους? Όχι. Πράγματι εξέλιπε η ελπίδα μιας ριζικά εναλλακτικής πολιτικής. Μνημόνιο εφαρμόσαμε με πυρήνα νεοφιλελεύθερο. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν το ξέραμε από τον κόσμο. Αλλά βρήκαμε τρόπους να έχουμε και ρογμές σε αυτήν την πολιτική και ανέφερα νωρίτερα και την ανεργία και τους ανασφάλιστους και την κανονικότητα στην εκπαίδευση και άλλα ζητήματα που τώρα σιγά σιγά μπαίνουν μπροστά. Όμως, όταν λέμε ότι δεν πανηγυρίζουμε αλλά ξέρουμε τα προβλήματα και αναγνωρίζουμε και τα επιτεύγματα που έχουν γίνει, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν μερικές ουρές, μεγάλες ουρές. Όπως για παράδειγμα το θέμα των πλεονασμάτων. Πρωτογενή πλεονάσμα 3,5%. Μία παρένθεση. Ξέρετε η φασαρία για την Ιταλία ποια ήταν με την Κομισιόν? Η Ιταλία ζήτησε το έλλειμμα από 2,6 να γίνει 3,4. Και έγινε 3,1 στο τέλος. Ο συμβιβασμός που επήλθε. Έλλειμμα, προσέξτε. Εμάς θέλουν πλεόνασμα 3,5%. Δεύτερο. Τι έγινε με τον Μακρόν? Εκεί και αν πάμε στη λογική των παροχών με τα κίτρινα γυλαίκα, 9 δισεκατομμύρια μέτρα που εκτινάσουν το έλλειμμα στο 3,4% στη Γαλλία. Και τι ζητάνε τώρα από την Ελλάδα οι δανειστές? Ζητάνε 3,5% πλεονάσματα, όχι έλλειμμα, πλεονάσματα μέχρι το 2022 και μετά τα υπόλοιπα. Αυτό κατά την νόμη είναι θέμα που πρέπει να το διαπραγματευτούμε ξανά, σιγά σιγά, ανάλογα με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, γι' αυτό ανέφερα τους κόμπους που υπάρχουν πια στην Ιταλία, στη Γαλλία και αλλού, να το διαπραγματευτούμε ώστε να μπορούμε με μεγαλύτερη άνεση. Ωραία. Μια να και το πάτε εκεί, μια και το αναφέρατε. Μιλήσατε για ειλικρίνεια. Μιλώντας ειλικρινώς στους πολίτες, έχουμε τον πρώτο μεταμνημονιακό προϋπολογισμό, ο οποίος περνάει. Ειλικρινώς, τι αλλάζει για την καθημερινότητα των πολιτών από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε. Τι αλλάζει για παράδειγμα στους ηλικιωμένους ανθρώπους στο σπίτι? Θα έχουμε 3.500 μόνιμο προσωπικό διορισμούς που θα τους προσφέρουν βοήθεια στο σπίτι. Βοήθεια στο σπίτι.
τι αλλάζει στα σχολεία. Θα έχουμε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικού προσωπικού και ιδιαίτερα στην ειδική αγωγή, όπου εκεί η σχέση του εκπαιδευτικού με το παιδί, του δάσκαλου με το παιδί, είναι σχέση γονιού με παιδί. Γιατί ξέρετε, τα παιδιά στην ειδική αγωγή έχουν ανάγκη μια στήριξη εκπαιδευτική και συναισθηματική, και όταν κάθε χρόνο αλλάζει ο δάσκαλός τους, αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο να προχωρήσει. Η ειδική αγωγή ήταν ένα μεγάλο ζητούμενο, ακόμα και από την περίοδο που εσείς ήσασταν υπουργός παιδείας, το είχαμε συζητήσει. Έτσι. Οι ανάγκες παραμένουν υψηλές. Παραμένουν ακόμα και βλέπετε σήμερα ότι είναι η προτεραιότητά μας στην εκπαίδευση σήμερα για τους διορισμούς. 4.500 τώρα για την ειδική αγωγή. Κάτι κάναμε. Το ξεκινήσαμε τότε και προχώρησα και μετά και κάτι κάνουμε και τώρα. Στην παιδεία θα προχωρήσουν τα πράγματα με τα δεδομένα που δίνεται. Στην υγεία τι γίνεται, αλλάζει κάτι εκεί? Στην υγεία, σας είπα, 1,5 εκατομμύριο έχουν ασφάλιση που δεν είχαν. Και ταυτοχρόνως έχουμε και την πρωτοβάθμια υγεία. Στελέχωση των ιδρυμάτων. Προχωρούμε. Υπάρχουν δυσκολίες στο ιατρικό προσωπικό. Το βλέπουμε. Έχει να κάνει με πολλά ζητήματα. Αλλά προχωρούμε όμως. Επαναλαμβάνω, 100 μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας φτιάξαμε. Και θέλουμε να φτιάξουμε άλλες τόσες. Πίσω είμαστε. Θα δούμε τι θα κάνει. Προχωράμε. Και άλλους τομείς μπορούμε να βρούμε που κάτι γίνεται. Όχι απλώς κάτι γίνεται, κάτι ποιοτικά γίνεται. Δηλαδή, για να το γενικεύσω λίγο, το κοινωνικό κράτος κατέρευσε με τα μνημόνια και δεν ήταν εύκολο να ανέβει ξανά, να συσταθεί ξανά, ούτε θέλαμε να γίνει με τον χαρακτήρα που γνωρίζαμε παλαιότερα και που είχε όλες τις παθογένειες που οδήγησαν και αυτές και μαζί με τα άλλα στοιχεία στην κρίση. Τώρα λοιπόν ξαναφτιάχνουμε το κοινωνικό κράτος. Και αυτό είναι μια μεγάλη τομή. Ο κόσμος θα έχει να επιλέξει και εδώ και στην Ευρώπη, ανάμεσα σε μια πολιτική που στηρίζεται στο κοινωνικό κράτος, δηλαδή στα δικαιώματα των πολλών, και σε μια πολιτική που στηρίζεται στην αγορά όσον αφορά τα δικαιώματα των ανθρώπων, που σημαίνει υπεράσπιση των δικαιωμάτων των λίγων. Για να ανασυσταθεί αυτό το οποίο περιγράφεται, το κοινωνικό κράτος, ποιο είναι το διάστημα το οποίο απαιτείται? Φαντάζομαι σε καμία περίπτωση αυτό που απομένει μέχρι τις εκλογές. Αλλά ξεκινάμε από τώρα, ουσιαστικά, με βήματα που ανέφερα νωρίτερα, και θα είναι το διακύβευμα των εκλογών και η προτεραιότητα της επόμενης τετραετίας, που βεβαίως συνδυάζεται το κοινωνικό κράτος με την ανάπτυξη. Είναι μια κουβέντα η οποία με την ανάπτυξη απασχολήσει αυτή. Βεβαίως. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να κουβεντιάσουμε. Σε σχέση με την ανάπτυξη πάντοτε, διότι ένα κοινωνικό κράτος για να χρηματοδοτηθεί αναπτυσσόμενο πρέπει να υπάρξει μια πορεία αναπτυξιακή της οικονομίας. Και εκεί επαναλαμβάνω τα πλεονάσματα, τα πρωτογενή πλεονάσματα δημιουργούν προβλήματα, το ξέρουμε, και κοιτάμε σιγά σιγά διαμορφώνοντας έναν πιο διευρυμένο δημοσιονομικό χώρο να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ανάπτυξης. Και η φορολογία επίσης. Ακούμε πολλά πράγματα που λένε ότι πρέπει να αλλάξει η φορολογία. Βέβαια πρέπει να αλλάξει η φορολογία. Και πρέπει να αλλάξει η φορολογία, να αναφρυνθεί ο φόρος των ειλικρινώς φορολογουμένων. Αυτό είναι αλήθεια. Όλα αυτά είναι στην πορεία. Η άμεση φορολογία και η έμεση φορολογία. Διότι δυστυχώς, και αυτό δεν μπορούσαμε να το ανατρέψουμε εμείς. Για να έχουμε αλλάξει, διεύρυνση για να φορολογία, της έμεσης φορολογίας στην Ελλάδα. Για να αλλάξει φορολογία στη βάση που το περιγράφετε, και φαντάζομαι αυτές είναι κουβέντες που θα σας έχουν απασχολήσει και συνομιλώντας με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, υπάρχει δυνατότητα στο άμεσο μέλλον? Μα η νέα τετραετία θα έχει οπωσδήποτε τέτοια ζητήματα ριζικής αλλαγής του φορολογικού συστήματος. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία των έμεσων φόρων. Η σχέση αμέσων και έμεσων φόρων στην Ελλάδα είναι καταθλιπτική. Η έμεση φόρη είναι μια τρομακτική αδικία για τους ανθρώπους που δεν έχουν χρήματα. Σαφές. Δεύτερο θέμα, πολύ σημαντικό. Και πώς θα πιάνουν, και θα υπάρχει δυνατότητα, θα είναι γιατί, ικανό βεβαίως, μέσα από τέτοιες αλλαγές μπορούν, το σύστημα βεβαίως, να πιάνει τους στόχους? Βεβαίως, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό έχει να κάνει και με την ανάπτυξη. Δεν είναι πατάμε ένα κουμπί και προχωράμε. Δεύτερο σημαντικό θέμα, πολύ σοβαρό. Και είναι στόχος της νέας διακυβέρνησης. Είναι ο έλεγχος της ακρίβειας. Ιδίως για τα είδη ευρείας κατανάλωσης. Το σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι πιο ακριβό από το σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη. Σε πάρα πολλά είδη. Και εδώ πιστεύω, μια και έχουμε τώρα και μια νέα ηγεσία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, χρεώνεται η κυρία Θάνου
θα κριθεί από αυτό το πράγμα. Μεγάλο, τεράστιο το στοίχημα το οποίο βάζεται. Ναι, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Αν δεν κατάφερε, σήμερα, κύριε Φίλη, να αλλάξει κάτι την περίοδο της κρίσης, της βαθιάς κρίσης, την οποία βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια, φαντάζομαι γιατί δύσκολα μπορεί θα αλλάξει κάτι. Αυτό μπορεί να αλλάξει με συνέργεια και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, που να πιάσει τα θέματα. Υπάρχουν φάκελοι, τι να κάνουμε, το ξέρουμε τι έχει γίνει. Εσωκέρδειας, βεβαίως. Τριγωνικών συναλλαγών, τα ξέρουμε όλα αυτά. Που τα πληρώνει ο πολίτης. Και από την άλλη, συνέργεια και του απλού πολίτη, του καταναλωτή. Χωρίς κίνημα καταναλωτών, η ακρίβεια δεν χτυπιέται. Με ανάθεση σε κάποια αρχή, δεν λύνει το πρόβλημα αυτό. Και εκεί, αν θέλετε, είναι το μεγάλο ζήτημα, ότι και χαμηλούς μισθούς έχουμε και ακρίβεια έχουμε στα είδη ευρείας κατανάλωσης. Αυτός είναι ένας στόχος πολύ σοβαρός. Γενικότερα, όταν μιλάμε για ανάπτυξη, πρέπει να έχουμε υπόψη μας δύο στόχους. Ο πρώτος είναι η σύγκληση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Αλλιώς, γιατί είσαι στην Ευρώπη, για να αποκλίνει συνέχεια, χρειάζεται μια σύγκληση. Και ο δεύτερος, η σύγκληση στο εσωτερικό. Για τις κοινωνικές ανισότητες. Λοιπόν, κάτι έγινε εδώ. Καταναλυτό. Ο δείκτης Τζίνι για τις κοινωνικές ανισότητες έδειξε λίγο, αλλά αυτά λίγο φαίνονται στην αρχή, μια σύγκληση, ένα μικρό μια υψαλίδα κάπως να μικρύνει, και ιδίως για την παιδική φτώχεια, όπου η πολιτική μας για τα παιδιά της κυβέρνησης είναι μια πολιτική που αποδίδει και θα αποδώσει ακόμη περισσότερο. Βεβαίως, αν δεν βρει δουλειά ο πατέρας, οποιαδήποτε πολιτική για τα παιδιά είναι μια μισή πολιτική. Το ξέρουμε αυτό. Τώρα, μιλήσατε για ειλικρίνεια, μιλήσατε για μια διαφορετική προσέγγιση και τοποθέτηση απέναντι στους πολίτες, την οποία θα πρέπει να οικειοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Φίλης, και δεν το λέω εγώ αυτό, το έχω ακούσει από τον κόσμο, θεωρείται ένας από τους πολιτικούς οι οποίοι εκφράζονται ειλικρινώς και ενδεχομένως να το πλήρωσαν κιόλας όταν απόλυσε την υπουργική θέση που κατήχε το προηγούμενο διάστημα. Θα έρθουμε αμέσως μετά σε αυτό. Ο Νίκος Φίλης τελικά τι είναι? Είναι ένας ρομαντικός πολιτικός, ένας ρομαντικός αριστερός και τα προσεγγίζει διαφορετικά τα ζητήματα αυτά και τοποθετείται διαφορετικά? Είναι η φωνή της συνείδησης του κόμματος? Πάω ότι είναι πολύ τιμητικό να λέτε αυτό το πράγμα, δεν το δέχομαι. Όχι, ρωτώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί σύντροφοι, πάρα πολλοί, και στην ηγεσία και στον κόσμο μέσα στους απλούς αριστερούς, οι οποίοι προσπαθούν να λειτουργούν με βάση τις αξίες και τις αρχές μας. Ανάλογα στη θέση του καθενός, πετυχαίνει ή δεν πετυχαίνει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εγώ δεν θέλω να έχω μια εικόνα ότι είμαι μοναχός μέσα σε αυτό το χώρο. Αντιθέτως. Και αναγνωρίζω πολλά πράγματα από τις ιδέες μας σε αυτό το πρόγραμμα που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Και περισσότερα μετά τις εκλογές. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να μην αντιλαμβανόμαστε και τα προβλήματα. Μιλήσατε για αρχές και αξίες. Απομακρύνθηκε η κυβέρνηση από τις αρχές και τις αξίες του κόμματος? Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι όταν γίνεσαι κυβέρνηση, υπό τις συνθήκες που έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μια δοκιμασία. Αυτό είναι σαφές. Και όσο την αναγνωρίζεις, μπορεί να την αλλάξεις, να ανταποκριθείς. Όσο δεν την αναγνωρίζεις, δεν ανταποκριθείς. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι θέμα πρόθεσης, είναι θέμα αντικειμενικών δεδομένων. Στην πολιτική παλεύεις για να αλλάξεις τα πράγματα και να τα φέρεις εκεί που τα θες εσύ. Τελικώς ο ΣΥΡΙΖΑ ως εξουσία, ως κυβέρνηση, κατάφερε να αλλάξει αυτά που ήθελε ή άλλαξε ο ίδιος και μάλιστα τον βλέπει και με γοητεία η Ευρώπη σήμερα, που στην αρχή δεν ήθελε να στρέψει το βλέμμα πάνω? Ναι. Μέσα σε σκληρές συνθήκες νεοφιλελεύθερης πολιτικής και εκβιασμών των δανειστών προς την χώρα μας, κατορθώσαμε μερικά πράγματα και κυρίως σώσαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία. Θυμίζετε που ήμασταν πριν από 4 χρόνια. Βεβαίως αυτή η προσπάθεια, επειδή έγινε, επαναλαμβάνω, μέσα σε ένα πλαίσιο ηγεμονίας του νεοφιλελευθερισμού, μας επηρέασε. Μας επηρέασε αρνητικά. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να μην γίνουμε κι εμείς σαν τους άλλους. Δηλαδή να βιδωθούμε στις κυβερνητικές καρέκλες. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα τι θέλει ο καθένας. Είναι θέμα κοινωνικών προϋποθέσεων. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα η κοινωνία που έχει κριτική και προς την κυβέρνησή μας να τη διατυπώνει με έναν ενεργό τρόπο και να μην αναθέτει σε εμάς να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματά της. Δεν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει όπως το αναφέρεται, έχει μεταλλαχθεί. Παραμένει ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Αν έχει μέλλον
ως ένα ισχυρό κόμμα στην Ελλάδα, μόνο ως τέτοιο έχει μέλλον, ως ένα κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, που σημαίνει ένα κόμμα με τις αξίες του, με το πρόγραμμά του, αλλά και με ένα πρόγραμμα συμμαχιών. Όχι δηλαδή μια αυταρέσκεια ότι εμείς μόνοι μας μπορούμε να τα λύσουμε όλα. Παραμένει αυτό το οποίο περιγράψατε, το κόμμα το οποίο βρίσκεται κοντά στη ριζοσπαστική αριστερά, ή έχει μετατοπιστεί αρκετά και λίγο παραπάνω προς το κέντρο πλέον και έχει απολέσει αυτό το αριστερό πρόσημό του? Πιστεύω ότι είναι ένα διαρκές στοίχημα αυτό, που έχει να κάνει και με τις εξελίξεις στην κοινωνία και με τη συνείδηση τη δική μας σαν κόμμα. Είναι ένα διαρκές στοίχημα. Και ξαναλέω, δεν θα παραμείνουμε μια ισχυρή ελπίδα για το λαό στη χώρα μας, αν πάμε να μοιάσουμε σε αυτού που έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα. Έχει σημασία αυτό. Για πάμε λίγο στον Νίκο Φίλη, αλλά διαφορετικά. Τον Νίκο Φίλη, Υπουργό Παιδείας εκείνη την περίοδο. Καταρχάς, πριν πάμε στη θέση τη δική σας, στην περίοδο τη δική σας στο Υπουργείο Παιδείας, συμφωνείτε με τις θέσεις και τις απόψεις Γαβρόγλου για τις αλλαγές πλέον στην παιδεία, για την είσοδο στα ΑΕΗ και ΤΕΗ? Είναι μια βάση που πρέπει να συζητηθεί, γιατί δίνει απαντήσεις. Mm-hmm. Να ακούσουμε το διάλογο, καμία αντίρρηση, αλλά δίνει απαντήσεις στο κρίσιμο θέμα. Ότι δεν έχουμε τρίτη λυκείου στην Ελλάδα, ότι δεν υπάρχει λύκειο στην ουσία, ιδίως στην Ελλάδα, ότι διαλύεται το σχολείο λόγω του τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και πρέπει να ξαναφτιάξουμε το λύκειο και ειδικότερα την τρίτη λυκείου με ένα διαφορετικό τρόπο, ώστε να υπάρχει άλλου τύπου είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Νίκος Φίλης, γιατί έχασε τη θέση του Υπουργού Παιδείας? Γιατί απομακρύνθηκε ο Νίκος Φίλης από εκεί, άριστος υπουργός διαστόματος Αλέξη Τσίπρα? Από αρκετούς εκπαιδευτικούς θετικά τα σχόλια για την περίοδο της διαχείρισης του Υπουργείου Παιδείας επί των ημερών σας. Ωστόσο, πληρώσατε την ειλικρίνειά σας σε τι, σε σχέση με τα εκκλησιαστικά ζητήματα? Ήταν τότε τα ζητήματα που είχαν προκύψει σχετικά με το θέμα της διδασκαλίας των θρησκευτικών στην εκπαίδευση. Δεν θέλησα να αποστώ από ορισμένες αρχές που είχαμε διαμορφώσει από κοινού στην κυβέρνηση. Δεν έκανα προσωπική πολιτική. Ήμουν σε πλήρη συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, που το είχε δηλώσει και στη Βουλή για το ζήτημα αυτό. Βεβαίως, ξέρετε πάντοτε ότι ασκούνται πιέσεις, αλλά εντάξει, εδώ είμαστε. Παρόντες, δεν γεννηθήκαμε να είμαστε ούτε βουλευτές, ούτε υπουργοί, ούτε περιμέναμε ότι θα γίνουν ποτέ στη ζωή μας. Δεν πήγαμε σε μεγάλα κόμματα. Ο λαός ήρθε και μας είπε σε αυτή τη στιγμή να λάβουμε κάποια ευθύνη. Και επειδή είπατε αν είμαι ρομαντικός, θέλω να έχω κάποιες αξίες της αριστεράς μέσα μου σαν οδηγό. Και πιστεύω ότι αυτές οι αξίες μας βοηθούν να είμαστε και ικανοί διαχειριστές των καθημερινών προβλημάτων. Η διαχείριση των καθημερινών θεμάτων όμως δεν εμπεριέχει και τη διπλωματία μέσα? Βεβαίως. Οι αξίες μας δεν είναι αδιάλακτες και δογματικές. Είναι μια προσπάθεια επηρεασμού και δικού μας επηρεασμού στην καθημερινή άσκηση της πολιτικής. Βεβαίως. Αλλιώς δεν κάνεις τίποτα. Και όταν εγώ ήμουν υπουργός παιδείας, δεν ήμουν τώρα που τα πράγματα έχουν χαλαρώσει και έχουμε και χρήματα και κάναμε και προσλήψεις κλπ. Δεν είχαμε φράγκο, τίποτα. Και έπρεπε να φτιάξουμε ξανά το σχολείο, το δημόσιο σχολείο, με μια αξιοπιστία για τον πολίτη. Όταν θυμάστε τότε με την Υπουργία της κ. Διαμαντοπούλου, δεν υπήρχαν βιβλία, δεν υπήρχαν καθηγητές, λέγανε στους συνταξιούς καθηγητές να πάνε να διδάξουν στα σχολεία. Γνωστά πράγματα αυτά. Και εμείς με λίγα χρήματα, μέσα στο έρευος μνημονίων, αυτό ήταν η πρώτη διετία και με τη δικιά μας διακυβέρνηση, έρευος μνημονίων, έλεγχος όλων των αποφάσεων της κυβέρνησης από τους δανειστές, κατορθώσαμε αυτό. Να ξαναφτιάξουμε ένα αξιόπιστο δημόσιο σχολείο, το οποίο απειλείται σήμερα κατά τη γνώμη μου από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Μια πολιτική νεοφιλελεύθερη, ανταγωνιστική για το σχολείο. Το σχολείο πρέπει να έχει ένα δημοκρατικό χαρακτήρα, να έχει ένα χαρακτήρα ποιότητας και ισότητας για τα παιδιά, και όχι να γίνει σχολείο πολλαπλών ταχυτήτων εις βάρος ουσιαστικά της μεγάλης πλειοψηφίας των παιδιών. Η αίσθηση που υπήρχε σε αρκετούς συναδέλφους, οι οποίοι σας γνωρίζουν κιόλας, και σε αρκετούς συναδέλφους σας πολιτικούς επίσης, όχι μόνο δημοσιογράφους δικούς σας, ήταν ότι επειδή ο Νίκος Φίλης έχει και ένα παρελθόν, μια σχέση με την Εκκλησία, την έχει βιώσει την Εκκλησία μέσα από μια δικιά του διαδρομή, ένα δικό του ταξίδι, θα ήταν εύκολο να διαχειριστείτε
την Εκκλησία, είτε είχε να κάνει το φανάρι, είτε είχε να κάνει με την Αρχιεπισκοπή εδώ. Τελικώς τα πράγματα δεν τζούλησαν έτσι. Υπήρξε μια ρήξη στις σχέσεις. Να σας απαντήσω. Δεν την επιδίωξα. Εγώ σέβομαι και καταλαβαίνω τον θρησκευόμενο πολίτη. Τον σέβομαι και τον καταλαβαίνω. Δεν ήμουν αδιάφορος για το βίωμα το θρησκευτικό. Αντιθέτως. Δεν σέβομαι όμως την Εκκλησία ως δομή εξουσίας που καταδυναστεύει και το θρησκευόμενο πολίτη. Δεν σέβομαι την εξουσία την εκκλησιαστική η οποία θέλει να διαμορφώνει πολίτες χωρίς κριτική σκέψη, που θέλει το σχολείο να κάνουν αρχή κατηχητικά τα παιδιά και όχι να τους ανοίγει το πνεύμα σχετικά με το τι πιστεύει ο κόσμος και τι πρέπει να γνωρίζουμε για το διπλανό μας που δεν πιστεύει μόνο τα δικά μας πράγματα. Δηλαδή το δημοκρατικό στοιχείο έχει μεγάλη σημασία και στη διοίκηση της Εκκλησίας και βλέπετε τώρα τι γίνεται με τη δεσποτοκρατία που φωνάζουν και οι ιερείς που φοβούνται, αλλά και ως προς το μήνυμα προς την κοινωνία. Αν λοιπόν κανείς θέτει τόσο μεγάλα, ανεβάζει τον πήχη τόσο ψηλά και δεν θέλει να κάνει ψηφοθυρία με την Εκκλησία, προφανώς δεν είναι αρεστός στα ανώτερα κλιμάκια της Εκκλησίας. Έχω πολύ καλές σχέσεις. Εκεί απολέσατε τις σχέσεις εσείς? Δεν απόλεσα κάποια σχέση εγώ. Η αλήθεια είναι ότι προσφάτως σας είδα, υπήρξε ένας εναγκαλισμός με τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερώνυμο. Δεν έχω προσωπικά με κανένα. Πριν από ένα μήνα περίπου. Δεν έχω προσωπικά με κανένα, ούτε πικρίες κρατάω. Αλλά είναι η διαφορά μας σαφής. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει χωρισμός εκκλησίας από κράτους. Και στο Σύνταγμα. Και ενώ κάνει κάποια βήματα η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, θέλει να κάνει, ακόμα δεν προχώρησε, είναι δειλά αυτά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Είναι όριμο το αίτημα του χωρισμού στην κοινωνία μέσα. Είναι πολύ όριμο. Να ζητήσω ένα σχόλιο για την τοποθέτηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε σχέση με την συμφωνία κυβέρνησης και Αρχιεπισκοπής Αθηνών, την προσυμφωνία, ας την πούμε έτσι, όπου το Οικουμενικό Πατριαρχείο απάντησε με ένα μεγάλο όχι και στην θρησκευτική ουδετερότητα και στα ζητήματα μισθοδοσίας. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει μια διεθνή παρουσία οικουμενική και όχι εγκλωβισμένη σε ένα κράτος. Αυτό είναι η δύναμή του, ότι μπορεί να μιλάει με το οικουμενικό μήνυμα του χριστιανισμού και γι' αυτό αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες για σύγχρονα μεγάλα προβλήματα όπως είναι οι κοινωνικές ανισότητες και το περιβαλλοντικό πρόβλημα. Πρέπει να πω ότι αισθάνεται ότι από τον τρόπο που έγινε η συνεννόηση της κυβέρνησης με τον Αρχιεπίσκοπο υπήρξε μια... Μειώθηκε... Ναι, ότι μειώθηκε ο δικός του ρόλος. Δεν αναγνωρίστηκε ο δικός του ρόλος. Ξέρετε, το Πατριαρχείο έχει, αναφέροντας σε αυτό, έχει στη δικαιοδοσία του και Μητροπόλης στον ελλαδικό χώρο. Πιστεύω ότι όσο προχωράει ο διάλογος και υπάρχει περιθώριο διαλόγου, μπορούν να εξομαλυνθούν αυτές οι διαφορετικές οπτικές. Άλλωστε, το Πατριαρχείο, επειδή δρά σε έναν χώρο πολυθρησκευτικό, γνωρίζει ότι παντού ή τουλάχιστον σε ένα μεγάλο μέρος χωρών που δραστηριοποιείται το Πατριαρχείο υπάρχει χωρισμός ανάμεσα στο κράτος και την οποιαδήποτε εκκλησία. Είναι ουδετερόθρησκο το κράτος. Αλλά αυτά για να κουβεντιαστούν σοβαρά θα πρέπει να φύγουν από τη μέση οι σκιές μιας υποτίμησης. Και ένα τελευταίο για να κλείσω αυτό το κομμάτι, το εκκλησιαστικό. Είχαμε σήμερα τοποθέτηση του κυρίου Πούτιν σε σχέση με την ενέργεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου πάλι να αναγνωρίσει την αυτοκεφαλία, να προχωρήσει στην αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας. Αυτό που είπε χαρακτηριστικά ήταν ότι υπήρξε συναλλαγή για να το κάνει αυτό το Οικουμενικό, φωτογραφίζοντας την Ουάσιγκτον για χρηματισμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ούτως ώστε να προχωρήσουν σε αυτή την ενέργεια. Αυτό έχει να κάνει με τι, με το πληγωμένο γόητρο της ρωσικής επιρροής απέναντι στα ζητήματα. Κοιτάξτε, της Ορθοδοξίας. Η Ρωσική Εκκλησία είναι μια κρατική εκκλησία. Όταν μιλάει ο
πατριάρχης Πασών των Ρωσιών, μιλάει όπως μιλάει παλιότερα το Κουκουσέ και τώρα ο Πούτιν. Αυτό είναι ένα κακό γενικά, να ξέρετε, στην Ορθοδοξία, η οποία αναφέρεται σε έθνη κράτη, έχει συγκρότηση με βάση τα έθνη, λειτουργεί ως κρατική εκκλησία, πόσο μάλλον η Ρωσία, που είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, λειτουργεί ως μια δύναμη ενός μεγάλου κράτους. Και θέλει το πρωτείο πάντοτε να το έχει η Ρωσία. Τους λέει, τι μου λέτε για ιστορικούς λόγους τώρα το φανάρι. Εμείς είμαστε. Αυτή είναι. Γι' αυτό εμείς ως χώρα έχουμε κάθε λόγο να στηρίζουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Διότι θέλουμε να υπάρχει και μια διαφορετική διεθνής εκπροσώπηση, θρησκευτική, που να αναφέρεται σε αυτό που γενικότερα θα λέει κανένας είναι η Ορθοδοξία. Και όχι μια κρατική μόνο εκπροσώπηση, που είναι η εκπροσώπηση της Ρωσικής Εκκλησίας. Κατανοητός. Μία τελεία. Συνεπώς, τα όσα λέγονται περί αμερικανικού παράγοντα κλπ. Δεν είναι αυτά τα ουσιώδη που συζητούμε σήμερα. Είναι, αν θέλουμε, μια τρίτη Ρώμη. Αν θέλουμε να υποταχθεί η Ορθοδοξία στην μεγαλοκρατική πολιτική. Ο αμερικανικός παράγων. Και φεύγουμε αμέσως μετά στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ήταν ένας ουσιαστικός εταίρος για να προχωρήσει η συμφωνία για το Μακεδονικό. Ήταν οπωσδήποτε η πολιτική αυτή, μια πολιτική που συμπίπτει με τις επιλογές δικές μας, βεβαίως, mm-hmm. ως κυβέρνηση. Δεν ακολουθούμε την πολιτική της, των ΗΠΑ. Έχουμε διαμορφώσει. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση, ήταν που επέλεξε τη χρονική στιγμή για να ανοίξει το θέμα. Μα αυτό. Ήταν η στιγμή ευνοϊκή, επειδή είχαμε δυνάμεις που συνεννοηθήκαμε στα Σκόπια, χάσαν οι εθνικιστές και ήρθαν οι νέες δυνάμεις με το ΖΑΕΦ εκεί, που ανοίξαν τα ζητήματα. Και επίσης πιέζεται και τα Σκόπια πιέζονται για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, πιέζει και ο χρόνος. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανέλαβε.